σας! Τι κάνετε? Ελπίζω να έχετε μπει σε mood χριστουγεννιάτικο. Εμείς έχουμε μπει ήδη. Όπως βλέπετε, ετοιμαζόμαστε για μια μίνι απόδραση, γιατί το είχαμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Θέλουμε να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, να ξεκουραστούμε λιγάκι όσο μπορείς να ξεκουραστείς όταν πας μια βόλτα. Δεν ξέρω πόσο ξεκουράζεσαι, αλλά σίγουρα το μάτι ξεκουράζεται. Να πας να αλλάξεις παραστάσεις, να δεις άλλα πράγματα καινούρια. Εμείς δεν έχουμε ξαναπάει σε κάποια άλλη πόλη εδώ στη Γερμανία και είπαμε να ξεκινήσουμε με την Νιρεμβέργη, να πάμε να δούμε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, να περάσουμε όμορφα, ήρεμα, να χαλαρώσει και η ψυχή μας λιγάκι. Όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό. Όσο μπορείτε να το κάνετε, κάνετε το. Εμάς μας αρέσουν τα ταξίδια και προσπαθούμε μία φορά στο τόσο να κάνουμε ένα ταξιδάκι και με τα παιδάκια μας να περνάμε ωραία. Πάμε να πακετάρουμε λοιπόν μαζί ό,τι είναι να πάρουμε για αυτή τη μίνι απόδρασή μας. Έχω ήδη ετοιμάσει τη βαλίτσα των παιδιών, την έχω στην άκρη, έχω βάλει τα εντελώς απαραίτητα και πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας, να σας δείξω ρούχα, να σας δείξω ό,τι χρειαζόμαστε να βάλουμε μέσα στο σακ παλιάς μας. Και ξεκινάμε με τα προχειράκια μας, μπλούζα, πρόχειρη, ένα φουτεράκι γιατί μπορεί να χρειαστεί στο γυρισμό, στο δρόμο. Η Νιρεμβέργη που λέτε, θα τη βάλω και μέσα, είναι γύρω στις 2 ώρες και κάτι από το Μόναχο. Είναι πάρα πολύ κοντά τη φόρμα μου, γιατί θέλω να νιώθω άνετα στο ταξίδι. Βέβαια, όταν θα πηγαίνουμε δεν θα φορέσω τη φόρμα μου, δεν θα φορέσω τα αθλητικά μου. Θα φορέσω έτσι τζινάκι, γιατί θέλουμε να πάμε κατευθείαν στην αγορά, μιας και το ξενοδοχείο κάνεις check-in αργά το μεσημέρι. Οπότε βάζω και τη φόρμα μου μέσα, να την έχω για το γυρισμό μετά. Να σας δείξω, στην Νιρεμβέργη που λέτε, έχουν εκείνα τα λουκάνικα που είναι έτσι ασπρουλιάρικα, τα οποία λέει απαγορεύεται να τα φτιάξουν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Γερμανίας. Παίρνω και αυτή την μπλούζα που έχει τα strass της επάνω, εδώ. Έχουμε στρασάκια για να τη φορέσω έτσι με το τζινάκι μου. Αυτή θα τη βάλω, θα την αφήσω έξω γιατί θέλω να τη βάλω στο ταξίδι. Συν το τζινάκι μου που είναι ελαστικό και δεν με πειράζει στο δρόμο που θα το φοράω, είναι πολύ ελαστικό. Μ' αρέσουν αυτά τα τζιν, το χρώμα τους, το ανοιχτό χρώμα, δεν ξέρω γενικά. Ενώ μου αρέσει και το μαύρο, τα σκούρα, τα ρούχα. Δεν ξέρω, αλλά το τζιν μου αρέσει έτσι ανοιχτόχρωμο κάπως. Βασικά δεν είναι και τόσο ανοιχτόχρωμο αυτό. Είναι μια μέτρια κατάσταση. Οπότε βάζω και αυτό στην άκρη γιατί θα το φορέσω σίγουρα στο ταξίδι. Παίρνω και το πιτζαμάκι μου. Να σας δείξω. Που έχει και το μίκι επάνω. Το βάζω μέσα στη βαλίτσα. Και συνεχίζω με, θα πάρω οπωσδήποτε σκουφάκι μαζί γιατί μπορεί να κάνει κρύο, αν και είδα στον καιρό ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει μέχρι 10 βαθμούς και για την εποχή δεν είναι καμία, δεν ταιριάζει καθόλου. Παρόλα αυτά, εμείς θα πάρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, δεν ξέρω για σας, καλτσούλες μέσα. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ όποτε ετοιμάζομαι για ταξίδι πάντα παίρνω παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Θα πάρω και τα γάντια μου που είναι έτσι ιδιαίτερα, έχουν τρούξ επάνω. Γιατί θέλω να είμαστε, παιδί μου, σίγουροι ότι μην τυχόν και... Αν και εγώ σπάνια φοράω, εφόσον θα κάνω και βιντεάκια, μάλλον δεν θα με βολέψουν τα γάντια, παρόλα αυτά θα τα πάρω μαζί μου. Σίγουρα θα πάρω ένα καλσόν, γιατί θα κάνουμε και ένα outfit λίγο πιο βραδινό, θα έλεγες, κάπως απογευματινό ας πούμε. Σίγουρα θα πάρω το ισιωτικό μου μαζί για να πατήσω λίγο το μαλάκι μου όταν θα έχει σίγουρα
χαλάσει από την υγρασία. Έχει μεγάλες πλάκες και βολεύει. Και τώρα αυτά για μένα. Δεν θα πάρω. Α, όχι, όχι. Θα σας δείξω και το απογευματινό που σας είπα. Εδώ είναι μια μπλούζα με στρας, πράσινη. Και είναι ζιβάγκο. Και έχω και μια φούστα δερμάτινη, η οποία έχει και τη δαντελίτσα το από κάτω και είναι μια χαρά ωραία για να τη φορέσεις μαζί και με το ωραίο, το γουναρικό, το ψεύτικο, παρόλα αυτά ωραίο από πάνω για να ολοκληρώσει το ωραίο χριστουγεννιάτικο γιορτινό outfit. Πάμε να σας δείξω του Μάκη τα πράγματα. Θα πάρει και αυτός κανένα φουτεράκι έτσι μαζί για να έχουμε έτσι λίγο πιο σπορ ντύσιμο, να είναι και αυτός άνετος στο δρόμο. Άλλο ένα φουτεράκι να το φορέσει με τη φόρμα του για να νιώθει άνετα. Οι άντρες, όπως ξέρετε, λατρεύουν να φοράνε φόρμες και πάλι φόρμες. Εμένα γενικά και στο πιο σοβαρό, τέλος πάντων, ντύσιμο, φοράει τζινάκι, σκισμένο συνήθως. Να το, είναι πάρα πολύ σκισμένο, είναι τρέντουλας. Και σχεδιάζει να φορέσει αυτό όταν θα πηγαίνουμε, οπότε το αφήνω έξω. Και γι' αυτόν γαντάκια και γι' αυτόν σκουφάκι. Να σας δείξω και τι έχω επιλέξει για να φορέσει όταν θα πάμε μία βόλτα έτσι για φαγητό. Έχουμε επιλέξει πουκαμισάκι ανοιχτόχρωμα έτσι, να τον φωτίζει, γιατί είναι μελαχρινούλικος, και ένα δερμάτινο από πάνω και το τζιν του, εννοείται. Δεν το αρέσουν και τόσο τα εφασμάτινα παντελόνια και δεν τα προτιμάει. Να σας δείξω και τα παπούτσια που θα φορέσουμε, που θα πάρουμε μαζί μας. Εγώ τα μποτάκια μου δεν τα αλλάζω αυτά ποτέ, τα φοράω συνέχεια. Εκτός το αθλητικό το παπούτσι, αυτά θα πάρω μαζί μου τώρα, γιατί ξέρω ότι δεν θα βρέχει και δεν κάνει άμα βρέχει να φοράς αυτά τα παπούτσια. Και για καλό, το μποτάκι μου, έτσι κοντό μποτάκι, βολεύει, έχει τακούνι χοντρό και μια χαρά. Είμαστε τέλεια. Και για τον άντρα μου, φυσικά, παπουτσάκι, έτσι, μποτάκι, μια χαρά. Τέλειος, και το αθλητικό το παπουτσάκι για να πηγαίνουμε πηγαίνοντας να τα φορέσει. Και είμαστε κομπλέ. Και θα πάμε τώρα να σας δείξω λίγο καλλιτικά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Για πάμε να δούμε. Έχω να σας πω ότι όποτε πάμε, όπου και να πάμε, όσες μέρες και να πάμε, ό,τι και να γίνεται, έχω πάντα το σημειωματαριάκι μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Ξέρετε, εγώ τα γράφω όλα. Γενικά. Και ειδικά. Λοιπόν, και τι γίνεται εδώ τώρα. Σίγουρα θα έχει ήλιο, οπότε θα φορέσω και το γελάκι μου για να μην με χτυπάει στα ματάκια μου. Το αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρω σίγουρα τα ρολογάκια μας μαζί, του Μάκη και το δικό μου. Να τα. Θα πάρω σίγουρα τα αγαπημένα μου σκουλαρίκια για να τα βάλω έτσι για πιο, το πιο βραδινό. Εδώ, τα βλέπετε. Να τα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα είχα βάλει και στη βάφτιση του μικρού μου. Να τα. Μ' αρέσουν τα στρας, όχι σε υπερβολή, έτσι διακριτικά. Να σας δείξω και το μανό, τα μανό μάλλον που έκανα τα νυχάκια μου. Να τα, σας αρέσουν, είναι άκρος χριστουγεννιάτικα. Δεν θα με δεις στην καθημερινότητα να φοράω τέτοια μανό. Αλλά, θα σας δείξω ποια είναι, μήπως θέλετε να τα βρείτε κι εσείς. Λοιπόν, Be My Favorite 615 της Manhattan. Αυτό είναι το κόκκινο που έβαλα πρώτο. Αυτό είναι το από πάνω, τα στρας του, είναι ροζ στρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σκέτο να το βάλεις, άμα κάνεις δύο στρώσεις
Γίνεται πάρα πολύ όμορφο και είναι το νούμερο 275 της εταιρείας που βλέπετε. Πάμε παρακάτω και τελείωσα με το top της Maybelline. Είναι για μένα, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι top, top. Και αφού σας έδειξα αυτά, θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Θα πάρουμε και τα κοσμητικάκια μας μαζί. Έχω πάρει εδώ μια τσαντούλα να τα βάλω όλα μέσα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό για τα μαλάκια μου. Είναι το Good Hair Day Straight and Tame Cream, έτσι λέγεται. Το βάζω πριν να κάνω το ισιωτικό μου, επειδή εγώ τα ισιώνω συνέχεια τα μαλλιά μου, είναι πολύ σγουρά και με ενοχλεί η υγρασία εδώ πέρα. Βάζω αυτό και τα μαλακώνει όσο γίνεται να μαλακώσει ένα ξανθό μαλλί που... Εντάξει, εγώ ντεκαπάζ δεν κάνω, αλλά και μόνο οι βαφές που κάνεις ρίζα σίγουρα επηρεάζουν το μαλλί και η θερμότητα και όλα αυτά. Οπότε έχω πάρει αυτό, είναι πολύ καλό, πολύ καλή ποιότητα και μου προστατεύει τα μαλάκια μου. Θα πάρω ένα αντιμακιγιάζ της Garnier, ποιο είναι αυτό, All in One, τη βγάζει λέει και καθαρίζει και ενυδατώνει, όλα τα καλά τα κάνει. Απλά εφαρμόζω αφού έχω πλύνει λίγο το πρόσωπό μου έτσι με νεράκι, κάνω σαπουνάδα και βγαίνουν τα πάντα παιδιά, είναι τέλειο. Θα πάρω ένα αφρόλουτρο μαζί για τα ντουζάκια μας. Σίγουρα θα πάρω ένα σπρέι για τα μικρόβια, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα μικρόβια. Θέλω να περάσω λίγο έτσι στην τουαλέτα του ξενοδοχείου πριν. Όσο καθαρό και να είναι, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Εκτός από τις τουαλέτες που πηγαίνουμε στο δρόμο και σίγουρα θέλω να ρίξω για να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Εγώ και η μικρούλα δεν ακουμπάμε ποτέ στις τουαλέτες, αλλά καλό είναι τα μικρόβια να τα έχουμε λίγο μακριά από μας. Χτενούλα για τα μαλάκια μου και θα πάρουμε τις κολόνιες μας. Εγώ φοράω την Black Opium της Yves Saint Laurent. Παιδιά, ξέρετε πόσο καιρό την έχω, τουλάχιστον 2 χρόνια. Κρατάει και βάζω, δεν είναι ότι κρατάει, είναι άρωμα. Άμα σας αρέσουν έτσι οι γλυκές μυρωδιές, τα γλυκά αρώματα, είναι ό,τι πρέπει. Ψάξτε να το βρείτε, κορίτσια. Και ο άντρας μου την έχει καμιά τετραετία τουλάχιστον, την Gucci, made to measure. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αντρική, ρε παιδί μου. Είναι αντρική, αυτό που λέμε αντρίλα. Αντρίλα. Και ένα σουτ κάνει και τελείωσε. Και τώρα ετοιμάζομαι σιγά σιγά να βάλω τα καλλυντικά μου μέσα. Να δω ότι θα πάρω έτσι 2 πραγματάκια. Σίγουρα θα πάρω και κανένα τσιμπιδάκι να πιάνω τα μαλάκια μου. Και κανένα από αυτά και κανένα από αυτά. Οπότε για να σας δείξω και τα καλλυντικά. Έχω πάρει, μάλλον μου τη στείλανε δώρα μαζί με την παλέτα της Naked Cherry. Έχω πάρει αυτό το τσαντάκι, το οποίο το κλείσω τώρα αντί να το ανοίξω. Και θα βάλω μέσα, σίγουρα, την παλέτα μου, την Τζέρι. Σας την έχω ξαναδείξει. Έχει πολύ ωραία χρώματα. Και το πινελάκι μαζί. Θα την βάλω μέσα. Και τι άλλο τώρα θα πάρω. Θα πάρω αυτό το κραγιόν που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βιολετή θα το έλεγα εγώ, της Ariana Grande. Το νούμερο. Ariana Viva Glam, Ariana Grande 2, είναι matte. Όποιες αγαπούν τα matte, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείτε και σε κάποιο βιντεάκι που θα κάνω σε εφαρμογή. Θα πάρω σίγουρα ένα μολύβι για να κάνω λίγο περίγραμμα σε αυτό, της Magenta, όχι της Magenta, είναι της MAC και είναι το Magenta. Magenta, Magenta, να το. Είναι και αυτό, ίδια απόχρωση με το άλλο. Που σας έδειξα με το κραγιόν. Θα το βάλω και αυτό μέσα. Θα το βάλω και αυτό μέσα. Δεν σας έδειξα πριν και την κρέμα μου που θα πάρω μαζί. Είναι της L'Oreal Revitalift Filler με υαλουρονικό. Θα την πάρω και αυτή μαζί μου. Και συνεχίζω με τα κραγιόν. Θα πάρω αυτό
Το ροζ το κραγιόν. Ροζ. Είναι nude θα το έλεγα. 842 Candy Man λέγεται της L'Oreal. Γιατί μου αρέσουν και τα πάλα έτσι χρώματα. Και θα πάρω και το κοκκινάκι μου της Chanel το 37 νούμερο Rouge Allure Velvet. Να το. Αυτό είναι. Είναι φουξιοκόκκινο κάπως έτσι. Είναι αυτό που φοράω εδώ σήμερα. Είναι πολύ ωραίο. Σαν πούδρα είναι. Θα πάρω σίγουρα την τερακότα μου από την Body Shop All in One Face Base. Τώρα νούμερο. Τι νούμερο να σας πω. Είναι τερακότα. Είναι πολύ σκούρο. Ένα ρουζάκι. Να το από τη Max Factor. Pastel Compact Blush το 30, Gorgeous Berries. Είναι πολύ ωραίο, να το. Έχει και μια γελάδα μέσα. Το concealer μου, της Maybelline, το έχω ξαναδείξει. Έχει και το βουτσάκι του μπροστά. Το γυρνάς και βγάζει προϊόν. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ φοράω ανοιχτόχρωμο. Φοράω το 95, το Cool Ivory. Να σας δείξω και το άλλο το κόκκινο, το μολύβι περιγράμματος Max Factor Color Elixir Lip Liner. Το 12 είναι αυτό. Να το, είναι πάρα πολύ, κάνει πολύ καλή εφαρμογή στα χείλη, είναι πολύ μαλακό. Θα πάρω το eyeliner μου, το μαρκαδοράκι. Πάρα πολύ καλό, της L'Oreal, πολύ καλό. Για τα φρυδάκια μου, τα Two Brow, να το, έχει και αυτό τις τριχούλες μπροστά και μπορείς να κάνεις ένα ωραίο αποτέλεσμα στο φρύδι, φυσικό, όσο φυσικό μπορείς να το κάνεις. Ένα μολυβάκι καφέ της Art Deco, γιατί χρειάζεται πάντα ένα καφέ μολύβι για μένα, τουλάχιστον που φοράω γίνες αποχρώσεις. Σίγουρα θα πάρω την πούδρα μου της L'Oreal, Perfect Match Minerals, και είναι το νούμερο 3N, έτσι λέγεται. Το βουρτσάκι μου για το ρου, για την πούδρα, αυτό το βουρτσάκι για το make-up. Make-up Estée Lauder, το έχουμε ξαναπεί, για μένα είναι το καλύτερο. Έχω δοκιμάσει αρκετά, έχω κολλήσει με αυτό τώρα, είναι το Desert Beige. Την αγαπημένη μου μάσκαρα που με ρωτάτε όλες, είναι το ματάκι ωραίο, είναι. Λοιπόν, είναι της Maybelline, η False Lash Superstar. Έχει primer από τη μία και από την άλλη κανονικό χρώμα μάσκαρα. Δεν είναι αδιάβροχη, αλλά είναι μια χαρά. Εγώ δεν τις προτιμώ τις αδιάβροχες, γιατί δυσκολεύομαι να τις βγάλω. Παρόλα αυτά, να σου πω την αλήθεια, η αδιάβροχη θα με βόλευε, γιατί πολύ το κλάμα ρε παιδί μου, πολύ συγκίνηση γενικά. Έχω ρε παιδί μου πολύ συνέστημα, έχει πολλές φορές κλαίω. Γι' αυτό καμιά φορά φοράμε τα γυαλάκια μας, για να μην μας βλέπουν. Και άμα μας δουν, τι έγινε, δεν το κατάλαβα. Και σε αυτή τη φάση θα σας αποχαιρετήσω, να μαζέψω έτσι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια μου. Σίγουρα έχω σκοπό να κάνουμε κάποιο βιντεάκι και εκεί στην Ιρεβέργη, να δείτε τι ομορφιές έχει και εκεί και αυτή η πόλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σας παίρνω μαζί μου, το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, να μην επαναλαμβανόμαστε. Εκτός αυτού, θα ήθελα ρε παιδί μου έτσι να περάσω και ένα μήνυμα για αυτές τις μέρες, και όχι μόνο για αυτές τις μέρες. Αγαπάτε βρε παιδιά, αγαπάτε όσο μπορείτε. Αφήστε τις κακίες, τους εγωισμούς, τι να πω άλλο, δεν ξέρω τι άλλο να πω, τις ζήλιες. Γενικά αφήστε ό,τι κακό υπάρχει, ό,τι κακό μπορεί να σας επηρεάζει. Μπορεί εσείς να έχετε κάτι μέσα σας που σας ενοχλεί, αφήστε τα στην άκρη και προσπαθήστε με αγάπη να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε κακό σας συμβαίνει. Σας φιλώ γλυκά, να περνάμε ωραία
να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι βάλσαμο στην ψυχή. Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Μουα!